Χριστός Ανέστη σε όλους. Γεια σας. Τι κάνετε, Λοιπόν, καλημέρα. Όπως σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σήμερα θα φτιάξουμε αρνάκι στο φούρνο με πατάτες. Σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να φτιάξετε το τέλειο αρνί. Κανείς δεν θα ζηλέψει τη σούβλα, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε κάτι μαγικό, συγκλονιστικό. Εννοείται θα περιμένουμε να μαζευτούμε λίγο παραπάνω για να ξεκινήσουμε, γιατί δεν θέλω να χάσει κανείς κανένα στάδιο. Να σας πω ότι κληρώθηκε, περίμενε, πώς την είπαμε, Μαρίνα Ψυχάρη. Τέλεια. Κληρώθηκε το μίξερ που είχαμε βάλει αυτή τη βδομάδα σαν διαγωνισμό. Η Μαρίνα Ψυχάρη είναι η τυχερή. Μας έγραψε, περιμένετε, τι μας έγραψε η Γλυκούλα. Έγραψε κάτι πολύ ωραίο, ότι για τα τσουρέκια, και έκανα τη συνταγή σου για τα τσουρέκια. Μαρίνα Ψυχάρη, συγχαρητήρια. Μόλις κερδίζεις ένα υπερμίξερ για να κάνεις όλες τις συνταγές. Να σας πω ότι μετά το τέλος του live σήμερα θα βάλουμε σε κλήρωση άλλο ένα μίξερ, οπότε περιμένετε. Θα βάλουμε σήμερα το μαύρο, το δικό μου, το ωραίο, το σεξι. Ξανά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Εύχομαι πραγματικά να τελειώσει γρήγορα το όλο πράγμα και να γίνει χαμός. Όπως βλέπετε σήμερα, λόγω της ημέρας, δεν φοράω παντόφλα και δεν φοράω, πώς το λένε, το συνηθισμένο outfit. Ντύθηκα και εγώ λίγο καλύτερα, γιατί σήμερα τέτοια μέρα που είναι, θέλουμε όλοι να νιώθουμε ότι είναι καλύτερα. Οπότε, ναι, να σας δείξω το outfit. Θα κάνω ένα My Style Rock. Λοιπόν, ουσιαστικά έχω βάλει παντελόνι, παπούτσι και μπλούζα. Και με την ευκαιρία να κόψω και λίγο τον δρολίβανο εδώ, γιατί το χρειάζομαι για τη συνταγή. Τέλεια. Λοιπόν, My Style Rocks, εδώ είμαστε. Έκοψα τον δεδρολίβανό μου γιατί το χρειάζομαι για τη συνταγή όπως και δίποτε. Τα αφήνω πάνω εδώ πέρα. Πρώτα το βάλω. Τα αφήνω εδώ πέρα. Όχι, το κρατάω ακόμα στο χέρι μου. Αχ! Και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση. Να σας πω ότι η Μαρίνα Ψυχάρη κέρδισε το μίξερ ξανά ακόμα μια φορά. Εύχομαι πραγματικά σε όλους υγεία. Εύχομαι χθες να σπάσετε τα βουλάκια, να φτιάξετε τσουρέκια και να τα δοκιμάσετε και να ήταν όλα τέλεια. Να φτιάξετε μαγείρισα και να ήταν και αυτή τέλεια. Τι άλλο να πω, να δώσω χαιρετίσματα σε όλους, θα απαντήσω σε λίγο σε σχόλια, γιατί πρέπει να πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή, γιατί σήμερα η συνταγή έχουμε λίγο, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, δηλαδή 11 η ώρα μάξιμου πρέπει να έχει ετοιμαστεί το αρνί, να το βάλετε στο φούρνο, αν θέλετε να φάτε γύρω στις 1-2, εκτός από τώρα το πιο μετά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω σε σχόλια σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ό,τι γλώσσα θέλετε, τα βήματα της συνταγής, μας βολεύει, μας αρέσει. Εν τω μεταξύ, πώς παίρνετε η διαφορά των ανθρώπων του Facebook και του Instagram. Το Instagram ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει. Έχουμε 2.647 στο Instagram, 8.500 στο Facebook. Οπότε οι άνθρωποι του Facebook μαγειρεύουν περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν, μπαίνουμε μέσα και από τη στιγμή που μπούμε μέσα, τα καλά νέα είναι ότι όντως μπορώ να μιλάω πολύ πιο δυνατά. Ναι! Yes! Λοιπόν, ανάβω τα φώτα μου. Έχω πάρει και το δεδρολίβανό μου. Ένα φως. Να πάρει καλό ένα φως από εδώ. Τέλεια. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, φέρνω το ξύλο πίσω εδώ. Να ξέρετε, τέλος έβαλα παπούτσια. Παναγία μου. Μαγειρεύουμε παπούτσια σήμερα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, για να φτιάξουμε το αρνάκι μας, χρειαζόμαστε. Βασικά, πριν φτιάξω το αρνί, πριν σας δείξω, επειδή το τελευταίο στάδιο είναι το γλασάρισμα και να κάνουμε κρίσπι το αρνί, έχω ήδη ένα μέσα στο φούρνο, να το βγάλουμε, να το γλασάρουμε και να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Είναι το τελευταίο στάδιο. Θέλει 15-20 λεπτά, όση ώρα θα μας πάρει να ετοιμάσουμε το αρνί ουσιαστικά. Οπότε πάμε να γλασάρουμε λίγο για να δείξουμε ακριβώς πώς γίνεται το γλασάρισμα. Πετσέτα, εδώ, βγάζουμε. Ωλαλα. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι κάτι μαγικό. Άλλο μηνόχαρτο. Εδώ. Λάδο κολλά, εδώ,
Ωραία. Λοιπόν, δεν φαίνεται πόσο σεξι είναι, γιατί μετά θα το βγάλουμε έξω στο φως για να σας δείξω το πόσο σεξι είναι. Λοιπόν, τελευταίο στάδιο στη συνταγή είναι ουσιαστικά να το γλασάρουμε για να πάρει μια πανέμορφη και ωραία κρούστα. Το μόνο που θα κάνετε είναι να βάλετε λίγο μουστάρδα πάνω στο αρνί, εδώ. Βάλτε και λίγο πάνω στις πατάτες, δεν πειράζει. Αν βάλετε καυτερή μουστάρδα, τα σπάει. Άμα δεν βάλετε καυτερή μουστάρδα, δεν πειράζει. Μπορείτε να ρίξετε λίγο μπουκοβό, εδώ. Το αρνί που θα κάνουμε θα είναι μουστάρδα και μέλι, οπότε είναι συγκλονιστικό, είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε δοκιμάσει ποτέ. Λοιπόν, με ένα πινέλο θα φροντίσουμε να πάει μουστάρδα παντού, εδώ. Πω Παναγία μου, λιώνει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, βάλτε και πάνω στις πατάτες, εδώ, τέλεια. Και μόλις βάλουμε το, τη μουστάρδα, θέλω να το κάνω έτσι λίγο γλυκό, σεξι, οπότε θα ρίξουμε από πάνω και λίγο μέλι, εδώ. Η συνταγή είναι αναλυτικά, μην φοβάστε, δεν χάνετε τίποτα. Την έχω ανεβάσει κατευθείαν στο Facebook, κάτω από το live, μπορείτε να το δείτε το link. Και με το που τελειώσουμε το live θα ανεβγεί κανονικά η συνταγή και στο, σε Insta Story στο Instagram. Οπότε ρίχνω και το μέλι εδώ για να μελώσει. Ξαναλέω ότι άμα έχετε καυτερή μουστάρδα, βάλτε καυτερή μουστάρδα. Αν δεν έχετε, βάλτε απαλή και βάλτε κάτι καυτερό από πάνω, γιατί θέλουμε να ισορροπήσει την γλυκύτητα που θα βάλουμε από το μέλι. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, θέλει άλλα 15 λεπτά μέσα στο φούρνο. Το βάζω. Στο τέλος θα σερβίρουμε. Οπότε μπαίνει αυτό στο φούρνο και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη, δεν το χρειάζομαι. Και έρχομαι κοντά σας εδώ. Για να πάμε να ξεκινήσουμε το αρνί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχω μπουτάκι εγώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπούτι και έχετε οποιοδήποτε άλλο κρέας, η συνταγή δουλεύει κανονικά. Δηλαδή, άμα έχετε τα πλευρά, χεράκι ή οποιοδήποτε μέρος του αρνιού έχετε, μας κάνει πάρα πολύ καλά η συνταγή, δουλεύει ακριβώς το ίδιο. Απλά δεν θα αλλάξετε το χρόνο. Δηλαδή, θέλουμε να ψήσουμε μία μισή ώρα το αρνί με λαδόκαλο αλουμινιόχαρτο, μία μισή ώρα μαζί με τις πατάτες και τελευταία 15-20 λεπτά για να πάρει χρώμα. Οπότε συνολικά θέλει 3 ώρες συν το χρόνο που χρειάζεται για να πάρει χρώμα, που είναι σχετικός, μπορεί να πάρει από 5, 10, 15 έως 20 λεπτά, αναλόγως στο φούρνο σας. Οπότε, άμα δεν έχουμε μπούτι και έχουμε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι κρέας, ο χρόνος που ψήνουμε το αρνί μας είναι 3 ώρες συν το χρόνο που χρειάζεται για να πάρει ωραίο χρώμα. Άμα έχουμε μπούτι τώρα, ο χρόνος ίσως και να αλλάξει. Δηλαδή, οι 3 ώρες ισχύουν για ένα μπούτι που είναι 1,5 κιλό. Σε περίπτωση που το μπούτι μας είναι λίγο παραπάνω, αυξάνουμε το χρόνο κατά μισή ώρα για κάθε μισό κιλό. Δηλαδή, η συνταγή που σας έχω δώσει είναι για 1,5 κιλό μπούτι. Αυτό το μπούτι μου είναι 2 κιλά, οπότε το πρώτο ψήσιμο που θα κάνω χωρίς τις πατάτες θα είναι αντί για μία μισή ώρα 2 ώρες, θα προσθέσω μισή ώρα. Αν ήταν 2,5 κιλά το μπούτι θα έβαζα άλλη μισή ώρα, 2,5 ώρες συν μία μισή ώρα με τις πατάτες, το πιάστε. Οπότε τον χρόνο που προσθέτουμε δεν το προσθέτουμε στον χρόνο με τις πατάτες στο συνολικό, το προσθέτουμε στον πρώτο χρόνο. Δηλαδή ο πρώτος χρόνος που θα ψήσουμε τον μπούτι είναι σκέτος, μετά θα ψήσουμε μία μισή ώρα με τις πατάτες και μετά το χρόνο δεκλασαρίσματος. Άρα, για 1,5 κιλό μπούτι θέλουμε 3 ώρες. Για 2 κιλά μπούτι θέλουμε 3,5 και κάτι παραπάνω ώρες. Για 2,5 κιλά μπούτι θέλουμε 4 ώρες και κάτι. Οπότε, άμα έχετε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι κρέατος, θα ακολουθήσετε τη συνταγή κανονικά σαν να έχετε 1,5 κιλό μπούτι, γιατί εκείνα τα κομμάτια, δηλαδή άμα έχουμε εδώ πέρα πλευρά ή χεράκια, είναι λεπτά, ό,τι και να κάνουμε. Το μπούτι όμως, άμα είναι μεγαλύτερο και έχει περισσότερο όγκο, ουσιαστικά παχαίνει πιο πολύ το κομμάτι και πρέπει να βάλουμε παραπάνω χρόνο. Τώρα, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Το φέρνω εδώ πέρα κοντά για να σας δείξω τι θα κάνω. Παίρνω ένα μαχαίρι, έτσι όπως είναι, και αρχίζω να κάνω τρύπες εδώ πάνω στο αρνί. Κάνω τρύπα, βουτάω λίγο το μαχαίρι και γυρνάω. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Πάμε για την άλλη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Από την άλλη θα κάνουμε λίγο λιγότερες, γιατί έχει περισσότερο κόκαλο. Και
έτσι όπως είναι, έχω κόψει το δεντρολίβανό μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε δεντρολίβανο, σίγουρα έχετε ρίγανη. Στο σπίτι θα χρησιμοποιήσετε ρίγανη ξέρει. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά το δεντρολίβανο είναι κατεξοχήν το υλικό που πάει πάρα πολύ με το αρνί. Αλλά να γράψουμε στη συνταγή Βικτόρια και Νταϊάννα, τις περίπτωση που δεν έχουμε δεντρολίβανο, βάζουμε. Πώς το λένε, βάζουμε ρίγανη. Τώρα, παίρνω το σκόρδο μου, έχω 4-5 σκελίδες σκόρδο και κόβω ωραία κομματάκια εδώ. Κοιτάξτε. Μικρά κομματάκια εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Η συνταγή είναι πανεύκολη, την αγαπώ, μου αρέσει. Γενικά είναι από τους καλύτερους τρόπους για να φτιάξετε αρνί. Να σας πω ότι αυτή τη φιλοσοφία έτσι, για να φτιάχνω το αρνί κάπως έτσι, ουσιαστικά την έχω πάρει από το honey roast pork, το χοιρινό που ψήνουμε με honey και με μέλι, οπότε μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και κοιτάξτε εδώ πώς απλά είναι τα πράγματα. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το μπούτι μας και σε κάθε τρύπα βάζουμε ένα κομμάτι σκόρδο, εδώ, συν ένα κομμάτι δεντρολίβανο. Κόβουμε λίγο δεντρολίβανο, βάζουμε μέσα, εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολο που είναι. Σκόρδο. Ξεκινάω πρώτα με τα σκόρδα. Εδώ. Και εδώ. Σε κάθε τρύπα. Είναι απαραίτητο να κάνετε μεγάλες τις τρύπες για να μπορέσετε να χωρέσετε το σκόρδο. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το σκόρδο, θα βάλετε σκόρδο στη συνταγή. Δεν θα μυρίζει σκόρδο το φαγητό μας. Θα μυρίζει το σπίτι, αλλά όχι το φαγητό. Γιατί ουσιαστικά επειδή θα βράσει 4 ώρες μέσα στο φαγητό, θα λιώσει, θα γίνει πουρές. Δεν θα έχει καθόλου άρωμα σκόρδου, αλλά ουσιαστικά θα απογειώσει το φαγητό μας. Πρέπει να βάλουμε σκορδάκι, μας αρέσει, το θέλουμε. Δεν αφήνουμε αυτό το στάδιο απ' έξω που δεν έχω βάλει εδώ. Και πάμε να γυρίσουμε να βάλουμε και από την άλλη, εδώ, τα σκόρδα πρώτα. Τώρα, άμα έχετε αλλεργία ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, δεν βάλετε σκορδάκι, το καταλαβαίνετε, θα βάλετε όμως τα μυρωδικά σας. Θα κάνετε τις τρύπες, θα βάλετε τα μυρωδικά κανονικά, θα γίνει τέλειο και μια χαρά, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Άμα δεν θέλετε να βάλετε σκόρδο. Αλλά εμένα το σκόρδο μου αρέσει. Ειδικά σε αυτή τη συνταγή πηγαίνει πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει καθόλου το αρνί. Οπότε σε περίπτωση που δεν σου αρέσει το αρνί, 100% με αυτόν τον τρόπο που τον κάνω σήμερα θα αρέσει σε όλους. Έμεινε λίγο σκορδάκι εδώ που να βρω. Θα κάνω άλλες 2-3 τρύπες. Μία εδώ, μία εδώ. Μπήκε και όλο το σκόρδο μέσα. Εδώ είμαστε. Οπότε δεν υπάρχει καθόλου σκόρδο, τελείωσε. Πάμε να προσθέσουμε τώρα μέσα και το δεντρολίβανο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνει και βάζουμε μέσα. Κοιτάξτε εδώ, το εξαφανίζω τελείως το δεντρολίβανο. Μέσα. 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 Εδώ. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει κάποιος με αυτή τη συνταγή. Όλοι θα φάτε το πιο ωραίο αρνί που έχετε φάει ποτέ σας. Αλήθεια σας λέω, υπάρχει, είναι συγκλονιστικό το πόσο νόστιμο είναι. Εν τω μεταξύ, θα σας πω μια μικρή παρατήρηση που έκανα σήμερα το πρωί. Εγώ, όπως ξέρετε, ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Όπως και σήμερα, ξύπνησα γύρω στις 5:30-6. Και ήταν πάρα πολύ αστείο το γεγονός ότι η όλη φάση μου θύμισε λίγο χωριό πια στην Αθήνα. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί, ήπια τον καφέ μου, έκανα τη γυμναστική μου και μετά κατά τις 7:30 ώρα που βγήκα έξω στο μπαλκόνι για να πιω άλλο έναν καφέ, γιατί τελείωσα τη γυμναστική, άρχισα να ανοίγουν τα πατζούρια. Μύριζε έξω χωριό, γιατί πια δεν υπάρχει πάρα πολύ νέφος λόγω της όλης κατάστασης. Ήταν καταπληκτικά, γιατί ακουγόντουσαν τα παντζούρια να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Ήταν λες και ξύπνησε ένας, άνοιξε τα παντζούρια και μετά ξαφνικά όλοι ανοίξαν όλοι τα παντζούρια τους. Και ήταν καταπληκτικό, μου θύμισε χωριό τόσο πολύ η όλη φάση που πραγματικά ενθουσιάστηκα. Και θα ευχόμουν, ας πούμε, η Αθήνα να ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή να έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι πραγματικά σε χωριό και όχι σε πόλη. Δυστυχώς δεν την έχουμε αυτή την αίσθηση, αλλά αυτές τις μέρες την έχουμε και την ευχαριστιέμαι, την απολαμβάνω πραγματικά. Λοιπόν, το αρνί είναι έτοιμο εδώ. Κοιτάξτε. Σκόρδο, δεντρολίβανο, παντού μέσα. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο ψήσιμο. Για το πρώτο ψήσιμο. Θέλουμε ένα ταψί. Βάζουμε το αρνί στο ταψί και είτε θα διαλύσετε 2 κύβους κοτόπουλο μέσα σε ελαιόλαδο, είτε θα διαλύσετε τη σκόνη κύβου μέσα σε ελαιόλαδο. Δηλαδή αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Θα πάρω ένα... κολλάκι εδώ. Θα ρίξω λίγο λάδι. Κοιτάξτε.
Τώρα, άμα δεν έχετε κύβο και έχετε αλάτι πιπέρι, θα βάλετε αλάτι πιπέρι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Απλά πρέπει να σκεφτείτε ότι θέλουμε περίπου 12 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό κρέατος. Οπότε, αν αυτό είναι 2 κιλά, χρειαζόμαστε 20 γραμμάρια αλάτι. 20 γραμμάρια είναι μία κουταλιά της σούπας. Μην πείτε το αλάτι, χρειάζεται τώρα αλάτι συνταγή για να περάσει μέσα στο ανί και να γίνει νόστιμο. Αν προσπαθήσετε να αναλυτήσετε μετά, το φαγητό δεν θα γίνει νόστιμο. Λοιπόν, επειδή έχουμε έρθει πάρα πολλοί κόσμοι καινούριοι, επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει τρύπες, έχουμε βάλει σκόρδο, έχουμε βάλει δεντρολίβανο και έτσι όπως είναι, σας είπα, ή διαλύεται μέσα στο λάδι τον κύβο ή ρίχνετε κατευθείαν τη σκόνη κύβου εδώ και διαλύεται ή άμα δεν έχετε καθόλου αυτά τα υλικά, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε αλάτι και πιπέρι. Υπολογίζουμε. Ξαναλέω, γύρω στα 12 γραμμάρια αλάτι στο κιλό κρέατος. Οπότε έχω κάνει μια ωραία πάστα εδώ, με κύβο και λάδι. Και έτσι όπως είναι, ρίχνω πάνω στο αρνί και κάνω ένα μικρό μασάζ, φροντίζω να πάει παντού. Θέλω το αλάτι να πάει τώρα, γιατί ο κύβος έχει αλάτι. Θέλω το αλάτι να πάει τώρα στο κρέας και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το κρέας μου να γίνει τελειό. Λοιπόν, έβαλα και το αλάτι, να πλύνω λίγο το χέρι μου. Η συνταγή είναι τόσο απλή, ειλικρινά, που άσχετος να είσαι, επειδή πολλοί το παίζουν πάρα πολλοί μάστορες πάνω στο αρνί και λένε έχω κάνει το καλύτερο αρνί και το ένα και το άλλο. Σήμερα με αυτό το αρνί όλοι θα κάνετε το καλύτερο αρνί από οποιονδήποτε σας έχει πει ποτέ ότι έχει κάνει το καλύτερο αρνί. Λοιπόν, έτσι όπως είναι μέσα στο κατσάκι θα προσθέσουμε λίγο κρασί, εδώ. 200-300 ml, βάλτε κρασάκι και για 1,5 κιλό κρέας θα προσθέσετε, για 1,5 κιλό θα προσθέσετε γύρω στα 300 γραμμάρια νερό. Βάζουμε νεράκι μέσα γιατί άμα δεν βάλουμε νεράκι μέσα, θα σας πω τώρα και ένα μυστικό, θα καεί από κάτω το αρνί μας γιατί θα ξατμιστεί όλο το νερό και θα καίγεται, οπότε είναι κάτι που δεν θέλουμε. Σε περίπτωση που το αρνί μας είναι παραπάνω από 1,5 κιλό, αυτό είναι 2, για κάθε κιλό παραπάνω θα βάζουμε άλλο ένα ποτήρι νερό, άλλο 300. Επειδή εδώ πέρα είναι 2, θα βάλω άλλα 200 περίπου νεράκι. Νεράκι ας έχει το φαγητό μας, δεν μας πειράζει. Θέλουμε νεράκι, το μόνο που δεν θέλουμε είναι να μείνει χωρίς νεράκι στεγνό, γιατί αν μείνει στεγνό θα καεί. Λοιπόν, επίσης το άλλο κόλπο που πρέπει να προσέξετε είναι αυτό. Επειδή όταν ψήνουμε αρνί, δεν θέλουμε το κρέας να κουμπάει κάτω στο ταψί, γιατί άμα κουμπάει κάτω στο ταψί, τι γίνεται, καίγεται σε εκείνο το σημείο το κρέας. Κοιτάξτε τι κάνω, ακόμα και αν το αρνί σας είναι μικρό, πάντα θα αφήσετε το μπούτι εκτός, εδώ το κομματάκι. Γιατί ουσιαστικά κάνει μια μικρή τραμπάλα και ακουμπάει το κόκαλο στην άκρη και το κόκαλο εδώ πέρα και δεν ακουμπάει καθόλου κρέας πάνω στο ταψί. Έτσι με αυτόν τον τρόπο 100% το αρνί σας θα βγει πάρα πολύ γευστικό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, τυλίγουμε με λαδόκολλα εδώ. Βάζουμε μια λαδόκολλα πάνω από το κρέας και αλουμινόφαρτο. Ένα, δύο. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό υπολογισμό. Το μπούτι μου είναι 2 κιλά. Οπότε πόση ώρα θέλει ψήσιμο στο φούρνο? Α, καλά, είναι πολύ απλό. Πριν βάλω τις πατάτες. Όσα κιλά είναι, τόσο χρόνο. Άμα είναι 1,5 κιλό, 1,5 ώρα. Άμα είναι 2 κιλά, 2 ώρες. Άμα είναι 2,5 κιλά, 2,5 ώρες. Άμα είναι 3 κιλά, 3 ώρες. Και μετά βάζουμε τις πατάτες. Οπότε, βάζω στο φούρνο και ψήνω για 2 ώρες αυτό και πάμε να ετοιμάσουμε τις πατάτες μετά από τις 2 ώρες να τις ρίξουμε μέσα. Για να ετοιμάσουμε τις πατάτες, το πράγμα δεν είναι πάρα πολύ απλά. Αφήνω αυτό στην άκρη. Εγώ θα το ψήσω όλο μαζί με τις πατάτες. Γιατί δεν βάζουμε τις πατάτες εξ αρχής? Γιατί άμα βάλετε τις πατάτες εξ αρχής, θα λιώσουν, θα μαλακώσουν και θα μαυρίσουν. Θα είναι νόστιμες, αλλά είναι κάτι που δεν θέλουμε. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να έχω 3 αρνιά έτοιμα, γι' αυτό το λόγο θα ρίξω τις πατάτες κατευθείαν εδώ πέρα. Αλλά εσείς δεν θα κάνετε αυτό. Θα ψήσετε το αρνί σας ανάλογα με τα κιλά, 1,5-2,5 ώρες. Και οι πατάτες μετά για να ψηθούν θέλουν 1,5 ωρίτσα, οπότε 1,5 ώρα θα κάνουμε το ψήσουμε με τις πατάτες. Τώρα, για τις πατάτες. Όσες πατάτες θέλετε και όσες πατάτες τραβάει το ταψί σας. Το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε ότι περίπου στο 1 κιλό πατάτες πάλι χρειαζόμαστε ένα ποτηράκι νερό. Οπότε έχω 3 ωραίες πατάτες εδώ, θέλω ένα μαχαίρι. Τέλεια. Θα ανάψω τέρμα τη φωτιά μου εδώ. Και εγώ τις κρατάω με τις φλούδες, μπορείτε να βάλετε και baby πατάτες, δεν πειράζει. Κόβουμε σε ωραία κομμάτια, εδώ και εδώ. Με εξήγησε σίγουρος πως όλοι θα κάνετε αυτή τη συνταγή σήμερα. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Κόβω τις πατάτες σε μεγάλα κομμάτια, μην τις κόψετε μικρές, θα ψηθούν μια μισή ώρα μέσα στο φούρνο, οπότε άμα τις κόψουμε μικρές θα χαθούν, θα ξαφανιστούν και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και ερχόμαστε εδώ. Εδώ. Τέλεια. Έχω ένα τηγάνι. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό το στάδιο να δώσετε χρώμα τις πατάτες. Εγώ όμως πάντα τις δίνω, τις βάζω σε ένα φαγητό, γιατί τι γίνεται. Σε περίπτωση που δεν τις δώσω χρώμα, δεν θα πάρουν όλες χρώμα μέσα στο φούρνο. Θα πάρουν μόνο αυτές που είναι πάνω-πάνω όταν ξεσκεπάσω το ταψί μου. Οπότε, άμα κάνετε μία πολύ απλή κίνηση, κοιτάξτε εδώ. Λίγο λαδάκι, εδώ. Λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Μην πλακώσετε στο λάδι, γιατί αν βάλετε πολύ λάδι δεν θα πάρουν χρώμα. Και έτσι όπως είναι, ρίχνω τις πατάτες μέσα. Τέλεια. Τις πατάτες βάζω με τη φλούδα γιατί τις έχω πλύνει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πρέπει να πλύνω λίγο το ξύλο κοπής εδώ. Γιατί σε αυτό το ξύλο κοπής θα βγει το για το φαγητό μου. Οπότε, το λεπτάκι. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, δίνουμε χρώμα στις πατάτες εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο οι πατάτες θα κάνουν κρούστα όλες. Όχι μόνο αυτές που βρίσκονται πάνω πάνω. Μισό λεπτό και λίγο να δω το αυλί. Μην καλάσεις βρίσκεται. Ωχ, Παναγία μου. Υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει γίνει εδώ μέσα. Είναι συγκλονιστικό. Θα πάθετε σοκ όλοι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ανακατεύω το κάτω τις πατάτες μου εδώ. Και θέλω να δώσω πάρα μα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε. Θα σβήσουμε τις πατάτες μας. Θέλω να πάρετε τις μουστάρδες που σας έχουν μείνει μέσα στο ψυγείο. Που έχουν λίγη ποσότητα μέσα. Και τι θα κάνετε. Θα πάρετε, θα βάλετε λίγο νερό. Εδώ και ουσιαστικά θέλω να χτυπήσετε καλά εδώ τη μουστάρδα για να πάρουμε όλη τη μουστάρδα που υπάρχει γύρω γύρω στο πλαστικό. Γιατί συνήθως τη μουστάρδα τις αφήνουμε, πετάμε το 1-20% της ποσότητάς τους γιατί δεν το χρησιμοποιούμε. Οπότε πάνω με πάνω να θυμάστε ότι εδώ σε ένα φαγητό θέλετε να βάλετε μουστάρδα, απλά αραιώνετε με λίγο νεράκι εδώ. Τέλεια. Και θα το χρησιμοποιήσω αυτό γιατί με το που πάρουν ωραίο χρώμα οι πατάτες μου εδώ και γίνουν ωραίες έτσι, θα σβήσω έτσι όπως είναι το τηγάνι, να γυρίσω εδώ. Ωπα, μισό λεπτάκι. Θα σβήσω με αλατάκι, πιπέρι, και σβήνω με νεράκι, ένα ποτηράκι νερό. Θα σβήσω με τη μουστάρδα που έχω κάνει νερωμένη εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η μουστάρδα διαλύθηκε κιόλας και μπορεί να πάει παντού στις πατάτες. Και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα υπέροχο μείγμα με πατάτες, μουστάρδα, νεράκι. Και αυτό που θα ρίξω μέσα, σε περίπτωση που το θέλετε, άμα θέλετε δεν βάζετε, σε περίπτωση που θέλετε να είναι και λεμονάτες οι πατάτες, σβήνουμε με χυμό από ένα λεμόνι. Και τώρα, άμα έχετε δεδρολίβανο, βάζετε δεδρολίβανο στους πατάτες, άμα δεν έχετε και έχετε ρίγανη, τι κάνουμε, βάζουμε ρίγανη. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, μετά από 1,5-2 ώρες αφότου βγει το φαγητό μας από το φούρνο, ξανανοίγουμε το αρνί μας, ρίχνουμε μέσα τις πατάτες εδώ. Και μόλις ρίξουμε μέσα τις πατάτες, τι κάνουμε, ξανατυλίγουμε εδώ. Και από τη στιγμή που πάμε τις πατάτες, ψήνουμε για 1,5 ώρα στο φούρνο. Με το που περάσει η 1,5 ώρα στο φούρνο, ξέρετε τι κάνουμε. Ήταν το τελευταίο στάδιο που έδειξα πριν. Ουσιαστικά ξεσκεπάζουμε το αρνί μας, βγάζουμε το λαδόκολλα, βγάζουμε το αλουμινόγατο και ρίχνουμε μουστάρδα, σαφτερή,
μέλι και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Αυτό θα μπει μέσα στο φούρνο και το άλλο που έχω μέσα στο φούρνο θα βγει από το φούρνο, οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε και να σας δείξω τι έχω κάνει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Όλα αλλά. Κοιτάξτε εδώ. Πατάτες, μελένιες, τραγανό, αρνί που λιώνει στο στόμα, γιατί μέσα είναι τόσο μαλακά, αλλά πέσει είναι τόσο τραγανό. Αυτό μπαίνει, γιατί μάλλον θα φάω σήμερα πολύ αρνί. Οπότε πάει αυτό μέσα, εδώ. Και τώρα αυτό που έβαλα και τις πατάτες θα το ψήσω συνολικά 3,5 ώρες, μετά θα ξεσκεπάσω και θα ρίξω μέλι και μουστάρδα. Και πάμε να σερβίρουμε. Όχι, δεν θα σερβίρω εδώ, θα σερβίρω εδώ. Πιο ωραίο. Και τώρα πρέπει να βρω σκεύη για να σερβίρω. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Τέλεια. Λοιπόν, το αρνί πραγματικά, κοιτάξτε εδώ. Λιώνει. Το κόκαλο φεύγει. Βλέπετε ότι τα κοκαλάκια φεύγουν από μόνα τους εδώ. Δεν χρειάζεται να μασίσει κανείς. Γιατί η φιλοσοφία του όλου πράγματος έτσι όπως το κάναμε είναι ότι πραγματικά το κρέας ξεκολλάει. Θα σας πάρω ένα πυρούνι για να δείτε. Το κρέας πραγματικά απλά το ακουμπάς εδώ και ξεκολλάει, το βλέπετε. Η φιλοσοφία του πράγματος είναι ότι έχει μαλακώσει τόσο πολύ που δεν χρειάζεται να μασίσεις. Το μέλι, η μουσάρδα, το σκόρδο και το λίβανο έχουν κάνει μια μαγική δουλειά. Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, απλά ακουμπάς και λιώνει ο Χριστός στην Παναγία. Λοιπόν, και το μαγικό εδώ είναι οι πατάτες. Κοιτάξτε εδώ πατάτες. Δεν έχετε ξαναφάει στη ζωή σας τόσο μελένιες, νόστιμες, μυρωδάτες, πατάτες ever. Έχετε φάει πατάτες που έχουν γεύση πατάτας συν λεμόνι. Είναι άσπρες, εδώ όπως φαίνεται, όλες οι πατάτες, το βλέπετε, έχουν γίνει σαν κάστανο, γιατί έχουν τραβήξει όλη τη γέμιση, όλη τη γεύση από το αρνί, από όλα αυτά τα καλούδια που έχουμε βάλει μέσα. Εννοείται πως ό,τι λίπος έχει μείνει εδώ κάτω δεν το χρησιμοποιούμε ή το χρησιμοποιούμε αναλόγως με το πως πάει καλά η χοληστερίνη μας ή όχι. Γενικά νομίζω εντάξει σήμερα είναι η μέρα της υπερβολής, μπορούμε να φάμε κάτι παραπάνω. Πατάτες έχουν μελώσει. Λιώνουν απλά, κοιτάξτε. Εδώ. Δεν ξέρω τι να πω, φάω Παναγία μου. Το θέλω όλο. Λοιπόν, και η συνταγή αυτή, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Σαν να ακείς, ο χρόνος που χρειάστηκε να αφιερώσω για αυτό το αρνί ήταν 15 λεπτά. 15 ακριβώς. Ο φούρνος έκανε την υπόλοιπη δουλειά. Στο τέλος θα έχετε αυτή την πιατέλα εδώ. Με αυτές τις καστανάτες μελένιες πατάτες, με αυτό το αρνί που είναι τόσο τραγανό και τόσο μαλακό την ίδια στιγμή, που πραγματικά οποιαδήποτε συνταγή έχετε σε αρνί πρέπει να την αφήσετε στην άκρη για να ετοιμάσετε μόνο αυτή. Λοιπόν, να πάρω λίγο πατσούλα. Να πάρω λίγο πατσούλα. Μοναδικό. Και επειδή ξέρω ότι θα φτιάξετε όλη τη συνταγή μου, να σας πω ότι θα ανεβάσουμε τώρα ένα καινούριο post για μία κουζινομηχανή που θα κληρώσουμε μαύρη. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη, καλή Ανάσταση από χτες. Εύχομαι σε όλους Χριστός Ανέστη να φτιάξετε αυτή την πιατέλα και να τη μοιραστείτε με τους πιο αγαπημένους σας ανθρώπους που υπάρχουν στο σπίτι σας. Γιατί εδώ πέρα όπως βλέπετε, μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Δεν μετακινούμαστε, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν φωνάζουμε κανέναν από τη γειτονιά μας να έρθει στο σπίτι. Όχι, τρώμε μόνοι μας. Και άμα θέλουμε να δώσουμε λίγο από το υπέροχο αρνί στους διπλανούς μας, μπορούμε. Πώς? Αφήνουμε έξω από την πόρτα, έρχεται ο άλλος, το παίρνει. Δεν συναναστρεφόμαστε. Ή μπορούμε να κατεβούμε κάτω από την πολυκατοικία, να έρθει κάποιος, μάσκες ο ένας, μάσκες ο άλλος και να δώσουμε φαγητό ένας στον άλλον. Γενικά αυτά. Σήμερα ντύθηκα καλά, όπως βλέπετε. Θα συνεχίσω τη μέρα μου έτσι. Θα ανοίξω να πιω και λίγο ποτό. Θα φάω και το αρνί μου. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το καταφέρω όλο το μπουτί τώρα. Αλλά μέχρι το βράδυ θα το έχω καταφέρει μαζί με τις πατάτες. Με βλέπετε έτσι, είμαι φαγανός. Ξαναλέω, το outfit σήμερα της ημέρας είναι
Αυτοί είμαστε. Φιλάκια πολλά. Νομίζω σήμερα το βράδυ δεν θα κάνω κάποιο live γιατί θα έχετε σκάσει. Εκτός άμα σκεφτώ να κάνω κανένα γλίγορο γλυκό για να φάμε. Αλλιώς θα λέμε αύριο το πρωί. Θα φτιάξουμε. Δεν θα σας πω τι θα φτιάξουμε. Θα δείτε αύριο το πρωί τι θα φτιάξουμε. Φιλάκια πολλά. Περνάτε υπέροχα. Γεια σας.